Πήγαμε λοιπόν στο επόμενο semis του Winner Semis, του Preliminaries. Και έχουμε λοιπόν ο Πίβος που έκανε μερικά upset σήμερα. Ξέρω ότι κέρδισε τον Akira GR στην αρχή. Κέρδισε τον Akira και μετά κέρδισε και τον Sido. Έλα ρε. Ναι. Wow, πολύ κακό. Βασικά θα έλεγα κάθε φορά που έρχεται σε ένα τουρνά ο Πίβος κάνει ένα upset. Και νομίζω ότι... Πάλι το control με ενημερώνει την Game Athlete κέρδισε και τον Akira και τον Sido. Οπότε αλήθεια. Έκανε το repeat πάλι. Είχαν την ευκαιρία να πάρουν το rematch τους. Ναι. Τώρα, από ό,τι φαίνεται ο Μιμάκος, αναρωτήμαι αν έπαιξε με τον Μιμάκο. Τώρα ο Μιμάκος λοιπόν παίζει αρκετά καλά, προσέχει πιο πολύ. Η Λοΐσα θα το λέγαμε βέβαια για τα προσθέτα που έχουν. Ναι, για τον Bowser. Αλλά λίγο να το τσιμπήσει εκεί με τα νύχια. Του έκδαρει το μηχανάκι όμως. Confirm, δεν σκοτώνει ακόμα, πολύ ωραίο το DI, μ' αρέσει να βλέπω τέτοιο ωραίο DI. Και back throw, ε. Κάτι που δεν χρησιμοποιεί πολύ ο Μιμάκος, πιστεύω. Ωραίο αυτό όμως. Ο Μάκος ας πούμε δεν κάνει το bite στο ledge. Ναι, ισχύει, ισχύει. Γιατί από τα 130 ας πούμε, εντάξει όχι στο Bowser, ναι. Από τα 140, από τα 170 πες στο Bowser να σκοτώνει. Αλλά τρώει πολύ damage ο Bowser από τα combos γιατί είναι βαρύς. Ναι, είναι δύσκολο να τσεφείς από αυτά. Ήταν 97 damage το πήγε αμέσως. Κυρία, περίμενα εδώ up throw γιατί ναι. Θα κάνει κάτι. Του έκοψε το smash attack. Ρόλα, αλλά το slap είναι εκεί. Roll landing, αλλά το back air. Όχι, θα ζήσει. Ζήσει ακόμα. Τα κόλλα μη πάλι. Καλύπτει πάρα πολύ καλά το στάδιο μου Μάκος. Θα ανεβάσει λίγο, ειδικά ο Μάκος. Κι άλλο κόμπο. Δεν τον αφήνει να ξεφύγει καθόλου. Και λίγο κακό αυτό. Αλλά δεν πρόλαβε να κάνει πάνης. Και τώρα έχει το waft, αλλά... Να το. Άλλο ένα WAP highlight έτσι για να μαζεύουμε. Νομίζω δεν περίμενε να μπει τόσο δυνατά γιατί η προηγούμενη τρίτη του αντιπάλου ήταν λίγο πιο ας πούμε αργοί παίχτες θα έλεγα. Παίζουν λίγο πιο σταθερά ο Sido και ο Akira. Και τώρα μπαίνει ο Μιμάκος με Nears, με Uptilts και αυτά. Να δούμε αν θα κάνει adapt ο Πίβος. Τώρα φαίνεται αρκετά καλό μάτς για τον Μιμάκο. Πάμε. Και φύγαμε, επόμενο μάτς. Αγώνας. Sorry. Τι πίστα πήγαμε Yoshi's Story. Πιστεύω είναι καλή πίστα για τον Bowser γιατί αυτό που θες είναι ο αντίπαλος να σε αντιμετωπίσει, να έχετε πάνω σου ας πούμε. Για να καλύψεις εσύ το στάδιο με τα μεγάλα hitbox σου. Αλλά φυσικά και ο Bowser έχει μεγάλα και hitbox. Αυτό είναι λίγο trade-off. Ο Πάνης αλλά και από τους δύο το έχει. Ξεφεύγει πάντα ίσα-ίσα ο Μιμάκος. Νομίζω θα κάνει άψιμος αλλά του βγήκε το χέρι. Πολύ ωραίο. Λίγο κακό landing ήταν για τον Μιμάκο. Jump για να δούμε. Τον πέτυχε όμως. Nice smashing. Τώρα ευκαιρία του Μιμάκος ψηφιά. Ωραίο μπακιά. Όπως βλέπεις δεν πάει απλά για το... Όχι, αυτό που το πέτυχε. Τόσο δυνατό και αυτό το tilt καλύπτει το ledge εύκολα. Από τις καλύτερες κινήσεις πιστεύω το πάρει. Όπου βλέπεις πόσο κράτησε τον air. Τον πήγε από την πάνω πλατφόρμα στην κάτω και τον πέτυχε. Οκ, τώρα προσέχει. Θα περίμενε να ήταν λίγο αδύναμη τον air ένα του Wario και να μην νικήσει το F's μας. Εξαρτάται πότε τον πετύχει. Α, είναι και αυτό. Ναι. Γιατί έχει το super armor του Smash, αλλά είναι χαμηλό damage, κάνει 8 νομίζω. Πάντως αυτό που βλέπω, που δεν βλέπω μάλλον από τον Πίβος, είναι ότι δεν κάνει καθόλου το AB out of steel, που είναι πολύ χρήσιμο. Α, ναι. Θα τον βοηθούσε σε αρκετές περιπτώσεις πιστεύω. Πρέπει να... Δεν γνωρίζω άμα το ξέρει, αλλά άμα το μάθει είναι πολύ μάθει. Χρήσιμο και να το κάνει συχνά. Ο ρόλ αυτή τη στιγμή, τώρα ακομονήθηκε. Γενικά όποτε πάει στο ledge, ο Μιμάκος θα πηγαίνει τόσο καλά. Θα πάμε πάλι για το WAFT. Ναι. Πάνω στην ώρα, για στα 4 λεπτά είναι το NATO.
7 και κλασικό. Τόσο δυνατό κόμπο αυτό από το Wario. Κατευθείαν, πολύ ωραίο. 2-0.